Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, με την Ηρώ και απόψε το βράδυ εδώ στο Υπάρχει Θέμα. Καλησπέρα Ηρώ. Καλησπέρα. Σήμερα είναι μια μέρα με την αλλοχία του 3 στην ημερομηνία 23 του 2023. Ωραίο είναι, διότι δεν ξέρω το 3033 που θα είμαστε. Που θα είμαστε, ναι. Υπολογίζω ότι θα είμαι εδώ, αλλά δεν το ξέρω σίγουρα. Ναι. Μπορεί να είμαι σε έναν άλλο πλανήτη. Ελπίζω δηλαδή να είμαι και σε έναν άλλο πλανήτη. Διότι αυτά τα οποία ζούμε στην πλανητική μας πραγματικότητα και στον μικρό κόσμο της ζωής των ΦΕΑΚΟΝ μας λένε να αναζητήσουμε το ταξίδι. Λοιπόν, να σας πω ότι κάναμε ένα ρεπορτάζ. Κάμια ώρα τώρα μιλούσαμε με διάφορους παράγοντες για αυτή την ιστορία των φαναριών στολιστών. Και το άλλο αυτονόητο προσπαθώ. Άλλο σύριαλ αυτό. Ναι, και σύριαλ και αυτό. Λέω το εξής. Μου είπανε, δηλαδή πήρα τηλέφωνο δύο-τρεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν υπηρετήσει την αυτοδιοίκηση στο Δήμο Κερκυραίων και οι οποίοι, τα λέω αυτό για να μας ακούει, πρόσεξε, η κυρία Ιδρέου και να μαζέψει τους συνεργάτες της. Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να τους πάρει τις αντιδημαρχίες. Αλλά τέλος πάντων δική της επιλογή είναι. Δική της επιλογή τι θα κάνει. Διότι σήμερα ακούσαμε από τον Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας, συμπαθής κατά άλλο ο κύριος Γιώτης, ότι η αρχαιολογία λέει ότι τα φανάρια είναι των ιδιοκτητών. Ότι τα φανάρια, ακούσαμε προχθές, είναι της αρχαιολογίας από συνεργάτη σας, κυρία Ιδρέου. Τα φανάρια δεν είναι ούτε της αρχαιολογίας, ούτε των ιδιοκτητών. Άλλωστε τα φανάρια δεν κρέμονται από το παράθυρο κανός σπιτιού, αλλά είναι τα φανάρια που τοποθέτησε ο Δήμος Κερκυραίων, τα λέγαμε με την Ηρώ, εδώ και αρκετές μέρες. Ρωτήστε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι τουλάχιστον έχουν διαβάσει τα χαρακτηριστικά και τα δεδομένα της τοπικής ιστορίας. Είναι τα φανάρια του Αεριόφωτος. Η πόλη της Κέρκυρας μαζί με τον Πειραιά είναι από τις πρώτες πόλεις στη χώρα που ηλεκτροδοτήθηκαν. Με ένα αέριο που γκάζι ήταν στην πραγματικότητα, το έλεγαν αεριόφως. Αέριο το οποίο οδηγούσε στο φως. Και στη συνέχεια, επειδή αισθητικά ήταν πάρα ωραία, παραδοσιακά, είναι τα φανάρια τα οποία τα βλέπεις σε διάφορες ιταλικές πόλεις και σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις στα τέλη όμως του 19ου αιώνα. Έτσι λοιπόν τα κρατήσαμε. Αισθητικά ήταν πάρα πολύ ωραία, θα μας ξένιζε αν τα αλλάξαμε. Είναι και μεγάλα. Και δημιουργούν και μεγάλη αιστεία φωτισμού. Δεν μπορείς τώρα να φανταστείς και το ληστό χωρίς αυτά τα φανάρια. Όχι. Αλλά δέσανε. Εμένα μου κάνει εντύπωση που ο Δήμος λέει, μάλλον παράγοντες του Δήμου λένε ότι ανήκουν στην αρχαιολογία στους ιδιοκτήτες. Ποιος το είπε? Την ώρα που ο Δήμος πληρώνει το φωτισμό, το δημοτικό. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να πληρώνω εγώ το σπίτι σου και όχι μόνο και να μην είναι δικό μου? Μου τηλεφώνησε λοιπόν ένας καταστηματάρχης και μου είπε, και μάλιστα το επιβεβαίωσα με έναν αυτοδιοικητικό παράγοντα, μου λέει: κύριε Ζηνιάτη, ο χώρος κάτω από τα βόλτα είναι του Δήμου και πολύ σωστά. Βέβαια. Η ιδιοκτησία σταματάει στην πόρτα και το παράθυρο του ιδιοκτήτη του καταστήματος. Και οι καταστηματάρχες πληρώνουν τέλη χρήσης, δηλαδή πεζοδρομίου, στο Δήμο Κερκυραίων. Ο χώρος είναι του Δήμου. Τα φανάρια είναι Σπύρο του Δήμου. Σπύρο μου, συγγνώμη τώρα. Γιατί πριν από δύο χρόνια τον περίμενε, έπεσε εκεί το θέλω φανάρι να καταλήξω. Πριν από δύο χρόνια είπε η τεχνική υπηρεσία ότι θα κάνει μία μελέτη για τη συντήρηση των φαναριών. Γιατί θα την έκανε, αν ήταν των ιδιοκτητών? Να σου πω τι μου είπε ένας παράγοντας με τον οποίο μίλησα και ο οποίος ξέρει πολύ καλά τη θέση της αρχαιολογίας. Mm-hmm. Τους είπε, παιδιά, τα φανάρια να τα συντηρήσετε, έτσι, όχι να τα βάψετε. Να δηλαδή, περάσουμε δηλαδή λίγο χρώμα να πράσινο. Πάρετε χρώμα απ' έξω μπέλα-μπέλα και από μέσα να κατσιμπέλα. Τα φανάρια έπρεπε να λυθούν από τη βάση τους, διότι αυτό έπεσε από τη βάση του. Γιατί ήταν σάπιο. Έτσι, μπράβο. Σπύρο, το έχουμε φωτογραφία να το δείξουμε. Μπράβο. Και τις άλλες φωτογραφίες, γιατί φαίνεται η βάση. Έφυγε λοιπόν και το βλέπουμε, είναι σκουριασμένο. Και το ότι ο ιδιοκτήτης του καταστήματος φιλοτιμήθηκε να το πάρει και να το φτιάξει, δεν σημαίνει ότι είναι στην δική του ευθύνη. Να το, εδώ γιατί είναι το σημείο που έφυγε. Να, γιατί ήξερε ότι άμα μπλέξει με την κατάσταση του Δήμου Κερκυραίων, να δώσω ένα παράδειγμα. Μας έλεγε ο κύριος Γιώτης ότι η αρχαιολογία έλεγε όχι για την πύλη του Μποσκέτου. Στον Μποσκέτο, λες. Και απεδείχθη πέρσι ότι η κυρία Ριγάκου, μόλις το έμαθε, είπε: μα τι λέτε, κύριε. Εγώ είπα όχι. Αγοράστε, παρακαλώ πολύ, έναν. Ελαβολεύει να λέμε ότι για όλα αυτά η αρχαιολογία. Επειδή φυσικά δεν φταίει η αρχαιολογία. Κάποιους κανόνες. Βολεύει να έφτυγε. Αποδίδουμε τώρα τα πάντα στο Δήμο. Το κάναμε, ήταν ο Κυριάκος τότε, εδώ πέρα, μαζί. Έκανε ο Κυριάκος το ρεπορτάζ. Ήταν κλειστή η κεντρική είσοδος. Για ένα χρόνο, λέει η κυρία Ριγάκου, αγοράστε παρακαλώ πολύ. Πηγαίνετε σε ένα εργαστήριο το οποίο λαξεύει πέτρες και μάρμαρα. Αγοράστε μία πέτρα, πιο σωστά ένα μάρμαρο,
αυτό το κερκυραϊκό, αυτού, κανακάδων είναι, του φόπετρα μάλλον, όπως τη λένε οι τεχνικοί. Ναι. Αντικαταστήστε αυτό το οποίο έσκασε από το βάρος και έχει πρόβλημα. Εύκολο ήταν, γιατί ήταν ανατμήματα. Και εκ του αποτελέσματος ήταν εύκολο. Και τοποθετήθηκε και άνοιξε τον μποσκέτο σε 2 μέρες. Εδώ πέρα λοιπόν, ξέρει ο καθένας τι κάνει εκεί πέρα. Συγγνώμη, ξέρετε, οι τεχνικές υπηρεσίες έχουν προϊστάμενο? Έχουν πολιτικό προϊστάμενο, αγαπητέ μου κύριε Καλόγερε? Εδώ δηλαδή, ψάχνουμε τον κύριο Καλόγερο εξαφανισμένος. Και να πω, κυρία Ιδρέου, ότι τηλεφωνήσαμε και στη συνεργάτηδά σας, την κυρία Γιωτάκη, που είναι στο γραφείο τύπου, για να καταλάβετε ότι δεν υπάρχει πρόθεση να επιμείνουμε σε ένα θέμα για το οποίο θα έπρεπε να υπάρχει μια στοιχειώδης ανακοίνωση. Μια ενημέρωση από πλευράς Δήμου, εν πάση περιπτώσει. Και εγώ πιστεύω, και το λέω καλόπιστα, σας εκθέτουν άνθρωποι οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται την ουσία και τη σημασία αυτών των πραγμάτων. Διότι το ληστόν είναι μια από τις ατραξιών αυτής της πόλης. Για σκεφτείτε να ήταν, Πάσχα, μεγάλο Σαββάτο το πρωί και να συνέβαινε αυτό το ατύχημα, μεγάλο Σαββάτο. Ποιος θα κρυβότανε και ποιος θα έπεφτε στη θάλασσα? Κανένα. Εάν είχαμε αυτό, και ξέρεις, είναι... γιατί, δεν θέλω να το σκέφτομαι. Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Εσύ και εγώ το έχουμε ζήσει. Μεγάλο Σάββατο εκεί... Δεν παίρνεις ανάσα. Περνάνε οι φιλαρμονικές, αυτά τα μεγάλα όργανα, έχουμε στην πραγματικότητα ήχους οι οποίοι διαχέονται, διαχέονται με ένταση, έτσι δεν είναι? Αυτά τραντάζονται. Αυτό λοιπόν που απεδείχθη ήταν σάπιο, για σκεφτείτε να συνέβαινε πρωί μεγάλου Σαββάτου. Τι θα γίνονταν, ποιος θα κρυβότανε πού. Και αν έχουν ελεγχθεί τα υπόλοιπα τα οποία βρίσκονται εκεί, γιατί κόσμος πηγαίνει καθημερινά, έχουμε την Εθνική Επέτειο 25 Μαρτίου. Μα είναι δυνατόν να ακούω και να βλέπω στο ρεπορτάζ ότι η αρχαιολογία λέει είναι των ιδιοκτητών. Έχετε κανένα έγγραφο, κύριε Γιώτη, να το λέτε αυτό? Δεν υπάρχει τέτοια θέση της αρχαιολογίας. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ωραία, ξεκάθαρο. Με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού μιλήσαμε. Γιατί η κυρία Ριγάκου είναι προσεκτική και δεν θέλει να εμπλακεί σε αυτά τα πράγματα. Τι συζητάμε τώρα. Μπράβο. Όλα καλά και όλα ωραία. Δηλαδή. Εντάξει. Ωραία. Πάμε και από βγή. Ήταν η διαμαρτυρία. Λοιπόν, εγώ επίσης αρχίζω και θυμώνω. Διότι είδα σήμερα το πρωί τον κύριο Γκίκα να λέει. Το είχε και εσύ ρεπορτάζ, υποδεχτήκαμε την κυρία Κεραμέως. Και το έργο στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας. Μέγα το έργο του Υπουργείου Πολιτισμού στην Κέρκυρα. Παιδείας. Ναι, συγγνώμη, του Υπουργείου Παιδείας. Ισχύει για τον πολιτισμό. Ποιο είναι το μεγάλο? Είχαμε καινούργια σχολεία σε αυτά τα 3,5 χρόνια. Κοίταξε, αυτό το οποίο έγινε και έγινε μετά από πολλή πίεση και δεν αφορά την κυρία Κεραμέως, αλλά επειδή το ζήσαμε, αφορά την κυρία Ζαχαράκη όταν ήταν υφυπουργός παιδείας με τον Χρήστο Άνδη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ήταν να ανοίξει και με την πίεση του ΣΕΠΕ το ειδικό σχολείο στο Βορρά. Ναι, που ήταν όντως ένα θέμα που υπήρξαν αντιστάσεις από τον κύριο Σκυλακάκη. Ήταν εκρηκτικό. Γιατί ήταν οικονομικό. Και σου θυμίζω και πιέστηκε τον Χρήστο τον Ζαχαράκη, πόσο είχε παλέψει αυτή την ιστορία. Λοιπόν, σε μια σύγκρουση και με τη Δημοτική Αρχή της Βόρειας. Τα πειραματικά σχολεία που άνοιξαν σε όλη την Ελλάδα έγιναν. Συμφωνούμε, διαφωνούμε, αλλά έγιναν. Ναι. Έγιναν και στην Κέρκυρα. Δηλαδή να πανηγυρίζουμε που επιλέχθηκε ο νομός μας. Τι έγινε? Για να έχουμε πειραματικό σχολείο. Έχουμε εκπαιδευτικά κενά. Έχουμε εκπαιδευτικά κενά. Πρόσφατα μιλήσαμε με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Προφανώς. Έχουμε άθλιες συνθήκες για την επιαγωγία. Προχθές με την Ηρώ βγήκαμε με το αυτοκίνητο για ρεπορτάζ και περάσαμε έξω, αγαπητέ μου κύριε Γκίκα και αγαπητή κυρία Κεραμέως, αν μας ακούτε και αν σας ενημερώσουν, πέρασαμε έξω από ένα δημοτικό σχολείο, από ένα νηπιαγωγείο. Μας πιάστηκε η καρδιά. Παρακαλώ πολύ, δίπλα στο καυσαέριο, το μπαλκονάκι του ισογείου, ξέρω εγώ πόσο ήταν. Η αυλή 5-10 τετραγωνικά. Έτσι. Δηλαδή, μια εικόνα ξεφτύλας. Και κάπου έχουμε δει αυτά τα προκάτ τύπου φαβέλας και έχουμε ακούσει και το απίθανο του ζουζουνιάρικου. Αυτά δεν είναι μεγά έργα. Ας είμαστε ζεμνοί, ας δείξε η Μπερεσπύρο και τις κινητοποιήσεις και τον κόσμο που μαζεύτηκε σήμερα και την... έτσι, μπράβο. Πήγανε φοιτητές, πήγανε και το εργατικό κέντρο. Ελμές, ΕΠΕ, εργατικό κέντρο. Και μετά πήγανε για Τσίπουρα, από ό,τι είδα. Αλήθεια. Μετά τη διαμαρτυρία, όταν τελειώνει η διαμαρτυρία, κάπου θα πάει ο καθένας και εσύ. Κατέθεσαν ψυχή. Όλα αυτά. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε καλά. Πάμε καλά και στην υγεία και στον πολιτισμό και στον τουρισμό και στον αθλητισμό. Σε όλα τα επίπεδα νομίζω ότι πάμε εξαιρετικά καλά. Και εδώ δεν είναι θέμα
κακιάς κυβέρνησης, γιατί αυτή η κατάρα μας ακολουθεί χρόνια. Μπράβο. Εδώ είναι θέμα της όποιας διεκδίκησης κοινής ή μεμονωμένης, αλλά διεκδίκηση όπως κάνει το Αιγαίο, όπως κάνει η Κρήτη, όπως κάνει η Ήπειρος, και μας έχουν βάλει τα γυαλιά. Λοιπόν, πάμε τώρα πιο συγκεκριμένα και την κυρία Κεραμέως. Το λέω για τον Στέφανο Κίκα. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο αντιμετωπίζει προβλήματα. Ναι. Ποιο είναι το βασικότερο, κύριε Κίκα? Το πρόβλημα της υποχρηματοδότησης. Ο πρίτανης του Ιόνιου Πανεπιστήμιου την Κυριακή εδώ. Τι είπε? Και το έχει πει επανειλημμένα ο Θεόρος. Είμαστε πια οφειλέτες στην υπηρεσία ηλεκτρισμού. Και ότι αν πληρώσουμε τη ΔΕΗ θα έχουμε να πληρώσουμε άλλες ανάγκες. Προσωπικό. Έτσι. Προσωπικό. Δηλαδή στην πραγματικότητα ο προϋπολογισμός είναι παθητικός. Και σήμερα η κυρία Κεραμέως τους είπε ότι δεν υπάρχουν χρήματα διότι δεν βρέθηκε δημοσιονομικός χώρος να δοθούν χρήματα στα πανεπιστήμια. Ιδιαίτερα τα μικρά πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν εξειδικευτικά προβλήματα για την επιβίωσή τους. Και την ίδια ώρα ακούω αυτές τις αέρα κουβέντες, για μην πω την άλλη λέξη που είμαστε και στον αέρα και ξεκινάει από πα και τελειώνει όχι, σε να μην το πεις. Ναι. Ότι θα συνεργαστούμε, λέει, με αμερικανικά πανεπιστήμια και αέρα κουβέντα και μα αέρα και το πατέρα και τα λοιπά. Αλλά... με κάποια εργαστήρια, Ιρώ. Με κάποια εργαστήρια, κάποια γιατί εργαστήρια. Πρόσεξε, αν ο φοιτητής για να συνεργαστεί πρέπει να δώσει από την τσέπη του ένα υπέρογκο ποσό. Για να, πάει πήρα, να, για να πάει να κάνει τη μαθητεία εκεί πρέπει δεν να, δεν να μπορεί πληρώσει, δηλαδή πρέπει να είσαι γιος του Μπρούκλι. Εντάξει, συγγνώμη. Δηλαδή, αυτά δεν είναι αυτά που πρέπει να κουβεντιάσουμε κάποια στιγμή. Εντάξει, εγώ λέω ότι καλώς ο κύριος Γκίκας αναφέρει αυτά που κατά τη γνώμη του έγιναν στη διάρκεια των τριών χρόνων. Εμένα όμως μου είναι σίγουρη. Και το, ξέρεις. Το ξέρω. Είμαι σίγουρη ότι και ο ίδιος. Και το ξεχωρίζω κύριος, και το διακρίνω. Είμαι σίγουρη ότι και ο ίδιος ο κύριος Γκίκας θα ήθελε να έχουν γίνει πολύ περισσότερα. Δηλαδή, δεν έχουμε τις υποδομές που θα έπρεπε. Εννοείται. Πώς και θα το κάνουμε κάτι πήγες να πεις και ολοκλήρωσέ το. Δεν φταίει η Κεραμέως που δεν έχουμε σχολεία. Όχι βέβαια. Αλλά η Κεραμέως δεν μπορεί να κάνει δημόσιες σχέσεις. Και πρέπει να μιλάει ανοιχτά και πολιτικά υπεύθυνα. Δηλαδή, τα σχολεία ποιοι τα κατασκευάζουν? Οι Δήμοι, η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση. Έχουμε κόπεδα για να κάνουμε σχολεία. Έχουμε κάνει έρευνα. Θα σου πάω αλλού για να δεις ότι δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Με την προηγούμενη διοίκηση του νοσοκομείου, ακούσαμε για την ακίνητη περιουσία, άρες μάρες κουκουνάρες, από μια κυρία που θέλει να λέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μάλιστα ότι τακτοποίησαν τα ζητήματα κτλ. Και ακούμε από την τωρινή διοίκηση ότι με αφορμή το γεγονός ότι δεν υπάρχει στέγη, μπράβο, θα αξιοποιήσουμε την ακίνητη περιουσία. Η κυρία Γκλεσοπούλου λέει λοιπόν, το απλό και το αυτονόητο. Ωραία. Και το πολύ σοβαρό. Γι' αυτό εγώ λέω, ωραία, θέλουμε σχολεία. Τι δεν έχουμε, δεν έχουμε οικόπεδα, δεν έχουμε, τι δεν έχουμε, έχουμε καταλάβει τι δεν έχουμε και τι θέλουμε για να το διεκδικήσουμε. Τούτη εδώ η γυναίκα την οποία φέρανε στη διοίκηση του νοσοκομείου έχει στοιχειώδη αντίληψη κάποιων πραγμάτων. Ποια είναι η στοιχειώδη αντίληψη? Ότι έχω πάρα πολλά ακίνητα, πάρα πολλά ακίνητα, ναι. Είναι οι περίφημες δωρεές στο ψυχιατρικό νοσοκομείο και στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, από ανθρώπους οι οποίοι βρήκαν την υγειά τους στο νοσοκομείο και θέλησαν με αυτόν τον τρόπο να ανταποδώσουν το ευχαριστώ για τη θεραπεία τους, τα οποία τα περισσότερα είναι εγκαταλειμμένα. Κάποια είναι νοικιασμένα, κάποια είναι σε μια χαόδη κατάσταση. Μια διοίκηση η οποία είναι σοβαρή, τι λέει? Έχω πρόβλημα για τους γιατρούς. Γιατί να μην κάνουν μια διαδικασία απελευθέρωσης αυτών των ακινήτων ή αξιοποίηση αυτής της περιουσίας για να δώσω τον κίνητρο στους γιατρούς οι οποίοι έτσι, θέλουν πράγμα. Να έρθουν. Την ώρα, αλλά εδώ η προηγούμενη διοίκηση έδιωξε γιατρούς. 17 γιατροί έφυγαν, το καταλαβαίνετε. Και όταν λέμε έδιωξε, εννοούμε με τον τρόπο τους που ακριβώς τους ανάγκασε. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Είδα κύριος... περιπατητή στον δρόμο εχθές τον κύριο Χριστοδούλου να είναι με το πρόσωπό του ήρεμο και χαρούμενο. Τι θέλω να πω, ότι ένας άνθρωπος που είναι 60 χρονών, 65 χρονών, που έχει κάνει μια διαδρομή 30 ετών, έχει φτάσει σε μια κορύφωση της επιστημονικής του γνώσης. Μπορεί να αντιμετωπίζεται από τον οποιοδήποτε. Από τον οποιοδήποτε. Με χτύπημα πάνω στο τραπέζι. Είναι δυνατόν. Λοιπόν, ο κύριος Ζουμπουλίδης που επισκέφθηκε με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ την κυρία Κλεζοπούλου, της έθεσε κάποια ζητήματα, την ενημέρωση για την Μέλισσα και της είπε το μεγάλο θέμα που υπάρχει με τα παιδιά που δεν μπορούν να κάνουν οδοντιατρικές πράξεις όταν έχουν δυσκολίες και χρειάζεται ειδικός. Και φεύγουν από την Κέρκυρα και πάνε Γιάννα, να πάνε Αθήνα κτλ. Το ίδιο βράδυ, κυρία Κλεζοπούλου, πήρε τον κύριο Ζουμπουλίδη να τον ενημερώσει. Ότι είναι προς αναζήτηση και μάλλον έχει εντοπιστεί, έχει βρεθεί ο άνθρωπος. Το ίδιο βράδυ. Ναι. Λοιπόν, τώρα τι κουβεντιάζω. Άρα λοιπόν. Άρα
Άρα. Άρα καλά φωνάζαμε, Σπύρο μου. Άρα. Καλά άρα, λέγαμε άρα, τόσο καιρό, Σπύρο μου. Εννοείται. Έτσι. Με συγχωρείς. Και έχουμε πολύ ήσυχη τη συνείδησή μας. Ήθελες να γίνεις διοικήτρια στο νοσοκομείο. Ναι, ήταν διακαής μου πόθος. Ήθελα εγώ. Θέλουμε να γίνουμε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Όχι, τι καταγράφουμε, τι εισπράττουμε. Εισπράττουμε τον πόνο και την αγωνία ανθρώπων οι οποίοι οι οικογένειές τους έφαγαν κακά προκειμένου να τους σπουδάσουν και να τους κάνουν γιατρούς. Δεν είναι όλοι παιδιά πλούσιων αστών. Είναι άνθρωποι φτωχών οικογενειών. Και κάποιοι από αυτούς, οι περισσότεροι από αυτούς, ζουν από αυτό το μισθό. Ούτε φακελάκια, έτσι, ούτε δωράκια, ούτε απολύτως τίποτε. Και αν ένας γιατρός είναι αναγκασμένος να φύγει μετά από δεκαετίες από το νοσοκομείο και να ζητήσει. Δεν μπορεί να βγαίνει να τον προσβάλλει οποιοδήποτε. Και να, δεν μπορεί τώρα να του λες. Και να μην ζητάει συγγνώμη. Δεν μπορεί να βγαίνουν τσόκαρα και να λένε κουβέντες οι οποίες είναι υβριστικές για επιστήμονες. Διότι έτσι, διάβασα στα δίκτυα κοινωνικής επικοινωνίας στα πλαίσια της αγωνίας κάποιων ανθρώπων για να κρατήσουν όρθια την εικόνα του κόμματός του. Αθλειότητες. Είναι δυνατόν, βρε παιδιά. Ναι. Αυτά έχουν χρώμα. Είναι πράσινα, είναι κόκκινα, είναι κίτρινα, είναι μπλε. Όχι, είναι τα στοιχεία της ζωής μας. Αν τσακίσει ο διάολος το ποδάρι του, πού θα πας? Στο νοσοκομείο. Τι θέλεις να είναι το νοσοκομείο? Ακμαίο, ολοκληρωμένο. Υπεύθυνοι επιστήμονες. Καλοί υπάλληλοι. Υπεύθυνοι υπάλληλοι. Όλα αυτά μαζί. Καλή ξενοδοχειακή υποδομή. Εδώ θα σου πω κάτι όμως. Έτσι, μπράβο. Το νοσοκομείο μας έχει δύο σκέλη στην ξενοδοχειακή υποδομή. Το ένα είναι η συντήρηση του που οφείλει να γίνεται. Ναι, σωστά. Και το άλλο είναι ο τρόπος που εμείς συμπεριφερόμαστε όταν μπαίνουμε εκεί μέσα. Διότι οι καρέκλες των συνοδών κτλ. Δεν σπάνε από μόνα τους. Όχι, βέβαια. Έτσι. Τα καροτσάκια που εξαφανίζονται σπάνε. Για να τα λέμε και όλα. Ε, σωστά. Φταίμε κι εμείς. Δηλαδή, οφείλει να υπάρχει συντήρηση στα παράθυρα, στα δάπεδα, στις βρύσες. Στον ηλεκτροφωτισμό και. Αλλά και εμείς. Σπύρο μου, για όλα αυτά. Εγώ έχω απορρίσει με αυτά που έχω δει έτσι εκεί μέσα. Επειδή μας ακούει η μητέρα σου και η δικιά μου. Εγώ ξέρω μία λέξη. Ξέρεις το. Νοικοκυριό. Νοικοκυριό. Δηλαδή, ο περιβάλλον χώρος του νοσοκομείου, το λέω και αν μας λέει η κυρία Κλεισοπούλου, είναι ένα χάος. Απευθύνθηκε ποτέ η διοίκηση του νοσοκομείου? Εγώ δεν λέω να πάρετε εργολάβος και να γίνει απευθείας ανάθεση. Είπατε στην Ρόδη Κράτσα Καροπούλου, στη Μερόπη Ιδρέου, βοήθησε μας και σας είπαν όχι. Γιατί αν έλεγαν στους εθελοντές, δεν θα πήγαιναν οι εθελοντές. Δεν υπήρχε περίπτωση και οι δύο κυρίες της αυτοδιοίκησης να πούνε όχι. Δεν υπήρχε περίπτωση. Καλά, η κυρία Καροπούλου δεν έχει προλάβει. Ο προηγούμενος δεν υπήρχε περίπτωση. Το έφταιγαν όλοι. Αλλά αντίληψη υπάρχει. Μα το έφταιγαν όλοι το προηγούμενο. Έλα τώρα. Εντάξει. Λοιπόν. Ναι, αλλά ο προηγούμενος δεν τον κάθισε μόνο στην καρέκλα. Συμφωνώ. Έτσι. Συμφωνώ. Ωραία. Καλησπέρα στον κύριο Νίκο Μόσχο. Καλησπέρα. Άλλη πονεμένη ιστορία. Του ζητήσαμε να απόψε μαζί μας. Να πείτε τι θέλετε. Διότι πείτε δεν είσαστε απλά ένας εκπαιδευτικός γυμναστής και προπονητής του ΣΕΓΑΣ. Είστε ένας άνθρωπος δραστήριος στα κοινωνικά πράγματα και με αγωνιώδη τρόπο, διότι λίγο πολύ όλα αυτά σχετίζονται, έτσι δεν είναι? Και με ειλικρινή πάντα λόγο και άποψη. Ευχαριστώ. Έπρεπε να φτάσουμε εδώ με το νοσοκομείο για να αντικατασταθεί ο διευθυντής, να διώξουμε ανθρώπους που έχουν προσφέρει, τον κύριο Χριστοδούλου, τον κύριο Καρδάμη, τον κύριο Μπούκα και τόσους άλλους. Έπρεπε να φτάσουμε εδώ. Και ποιος στέει για αυτούς, για αυτή τη θέση αυτού, και ποιος τους επιλέγει και τα υπόλοιπα? Και το λέω αυτό γιατί και εγώ σε κάποια φάση πέρασα κάποια απογοήτευση. Και έχω εδώ πέρα να διαβάσω κάτι, δύο γραμμές, αν μου επιτρέπετε. Με ενοχλεί η ζήλια και όσοι προσπαθούν να καταστρέψουν εκείνους που θαυμάζουν, να υποτιμήσουν τους ικανότερους και να οικειοποιηθούν τη θέση τους, το ταλέντο τους και την τύχη τους. Μισώ να είμαι μάρτυρα των ελαττωμάτων που γεννάει η μάχη για ένα μεγαλοπρεπές αξίωμα. Εντάξει, θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι να βαδίζουν μαζί με την αλήθεια και την ειλικρίνεια. Το ουσιώδες στη ζωή είναι, το ουσιώδες που αξίζει στη ζωή είναι ο κόπος. Λοιπόν, έχω ένα μήνυμα τώρα από ένα συνάδελφό σας εκπαιδευτικό. Και ο οποίος υπηρετεί στον χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Ήρω. Μάλιστα. Και μου λέει, το δημοτικό σχολείο που έχει υπηρετήσει η Γαστουρίου έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ εδώ και 5 χρόνια, επί Θόδωρου Γαλιατσάτου. Δεν προκηρύχθηκε ποτέ η κατασκευή του. Δεν έγινε η μελέτη. Το ΕΣΠΑ τελείωσε αυτό. Έχουμε το καινούριο ΕΣΠΑ. Ψάχνουμε, δηλαδή, και χαθήκανε χρήματα χωρίς να έχουν απορροφηθεί. Όπως θα λέτε. Το δε Γαστούρι είναι κεφαλοχώρη και δεν αφορά μόνο το Γαστούρι, ένα τέτοιο δημοτικό σχολείο. Αφορά την ευρύτερη περιοχή. Είναι ξέρω αυτό που σου λέω, ότι το ΑΒΓ κοινοτικό πλαίσιο στήριξης
Και μετά πάμε στα ΕΣΠΑ. Αν είχαν αξιοποιηθεί σωστά η κέρκυρα, θα είχε μια τελείως διαφορετική εικόνα σε όλα τα επίπεδα και στον αθλητισμό βεβαίως. Η Ρώμο, εγώ έτσι τρέχω. Τον εαυτό μου προσπαθώ να τον κοντρολάρω και πάλι δεν τα μπορώ και κάνω λάθη. Ο Νίκος, μπορώ να κάνω τον έξυπνο στο θέμα αυτών των πραγμάτων στον Νίκο. Μα έχει μαλλιάσει η γλώσσα του πόσα χρόνια δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να λέει τα ίδια πράγματα σε άλλους ανθρώπους και να μην καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Ο καθίσει στο είδος του και ο Λουμίδης στους καφέδες. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Γίνεται. Τον φωνάξαμε όπως το βράδυ. Τον επόμενη εβδομάδα έχει τα αγώνες στο ΕΑΚ. Τετάρτη και Κυριακή. Ωραία. Ναι. Το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας εκεί. Περιμέναμε μια ανακοίνωση από τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη να βγάλει μια ανακοίνωση. Πήγε και τον ευρύκε η Ρόδη Κράτσα Καροπούλου και του είπε ότι αν δεν απαντήσεις στις αναγκαιότητες του ΕΚΑ, μου το είπε η ίδια. Ναι, πρέπει να σου ναι, πω. Ναι, ναι. Που την είδα. Μου λέει, του το είπα και μάλιστα σε όλους τους τόνους. Και τι είπε ο κύριος Αυγενάκης. Και του είπα ότι αν κύριε Αυγενάκη δεν απαντήσετε στις αναγκαιότητες, θα δείτε αυτές τις κινητοποιήσεις που είχαμε για την υπόθεση των Τεμπών να εξελίσσονται στην Κέρκυρα κατά αντίστοιχο τρόπο. Και τι είπε ο κύριος Αυγενάκης. Ναι, θα το δω. Ναι. Και ο κύριος Αυγενάκης, επί του επιτελικού κράτους, δεν έβγαλε μία ανακοίνωση. Μία ανακοίνωση να πει Α, Β, Γ, Δ. Δεν ήρθε, Σπύρο μου, ο κύριος Αυγενάκης εδώ. Είχε έρθει το Είχε έρθει το 2020. Ναι. Του είχαμε υποβάλει υπόμνημα εμείς για το στάδιο. Ναι. Και οι άλλοι φορείς. Ναι. Δυστυχώς το απόλυτο μηδέν. Δύο φορές είχε έρθει ο Λευτέρης στην Κέρκυρα. Μία ήρθε επισήμως που ξέρω εγώ που συναντηθήκαμε, ναι. Πήγαμε και στο εμπορικό κέντρο. Καλά, μπορεί και μπορώ να πω ότι δεν μας αντιμετώπισε σωστά και ευγενικά. Α, ήταν και γενείς δηλαδή εκτός των άλλων. Μπορώ να πω. Ήταν υπερόπτης. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτή είναι δηλαδή θυμάμαι μία φάση που πήγε ο κύριος Οπέρος να του δώσει το ένα 20, το 20 είπατε. Το 20 μάλιστα. Ήταν καβάλα στα λόγο. Δεν είχαν αρχίσει τα δημοσκοπικά ευρήματα. Κύριε Ζηνιάδη, Σπύρο μου. Τη αφετηρία. Λέγαμε με την Ηρό πριν. Δυστυχώ. Κάλα μου να φυτέψατε. Ο κάθε πολιτικός χώρος ή κομματικός, με συγχωρείτε, έχει κλείσει το στόμα μου και μου έχει βγει ψυχή. Λοιπόν, αυτή δεν βγαίνει έχει, έχει επίλεκτα, ευχαριστώ, έχει επίλεκτα στελέχη σε κάθε χώρο. Όπως είπατε εσείς προηγούμενα στο ξεκίνημα της εκπομπής σας, υπάρχουν ικανοί άνθρωποι. Δυστυχώς η επιλογή τους όμως δεν είναι αυτή. Είναι αυτό που μου είπατε εσείς. Ότι αν επιλέξουν τους ικανούς δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν. Γιατί οι ικανοί έχουν μια γνωριμία και μια γνώση, μάλλον μια γνώση, την οποία μπορούν να τους βοηθήσουν. Και λέω εγώ τώρα. Λέω εγώ. Μιλούσα με την κυρία Ηρώ. Να βλέπουμε πλάνα Σπύρο έτσι. Λοιπόν, μου λέει ο Νίκος όμως. Εμένα είναι φίλος μου ο πρόεδρος του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ιωαννίνων. Μάλιστα. Ο Παντελής ο Κολόκας. Ο επόμενος πρωταθλητής δρόμων μετά τον Αρσένη τον Τζιμίνο. Σημαντικότατο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Και του κάνανε επίθεση από την Γενική. Πρώην Αντιπεριφερειάρχης. Του κάνανε επίθεση από την Γενική Γραμματεία γιατί έβαλε τόσα πράγματα που ζήταγε. Αθλητής παλιός δηλαδή. Ναι, ναι. Παλιός πρωταθλητής, σας λέω. Μεγάλος. Κάτω από 340 στα 1500, 800. Μάλιστα. Του φίλου μου του Νίκου του Πετρόπουλου, ο αθλητής. Λοιπόν, και τους παίρνει τηλέφωνο. Ακούστε με, σας παρακαλώ, και να ακούνε πείτε, και οι τηλεθεατές σας. Γιατί ναι. Το σήμα φτάνει στα ίδια. Και λέει το εξής. Εγώ ανήκω στη Νέα Δημοκρατία, αλλά υπηρετώ το λαό των Ιωαννίνων, την νεολαία και τον αθλητισμό. Έτσι είναι. Και μου λέει και απευθύνομαι τώρα προς όλους τους πολιτικούς και θεσμικούς εκπροσώπους της Κέρκυρας μέσω του καναλιού σας. Εμείς έχουμε κανένα αίτημα προς τη Γενική Γραμματεία? Έχουμε κανένα προϋπολογισμό? Συγγνώμη, ο Κολόκας όμως πίσω του έχει 10 χρυσά μετάλλια. Έχει μια αθλητική υπόσταση στο αθλητικό γίγνεσθε της χώρας και προφανώς συνεχίζουν και παραμένουν ακμαία εκείνα τα χαρακτηριστικά του σώματος τα οποία του δείχνουν το γένος του. Έτσι δεν είναι? Ασφαλώς. Ωραία. Και μίλησε με τον δέοντα τρόπο σε αυτό τον κύριο ή την κυρία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Εδώ φαίνεται, αγαπητέ μου Νίκο Μόσχο, ότι έχουμε ζητήματα σοβαρά. Άλυσα. Όσον αφορά τα χρωμοσώματά μας. Ακριβώς όπως τα λέτε. Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, το δύο χρόνια 34 τις μέτρησα. 34 ερωτήσεις στην Βουλή των Ελλήνων για το νοσοκομείο. 34 καθημερινά ρεπορτάζ. Εγώ όσα χρόνια συζήτηση θυμάμαι τον Νίκο τον Μόσχο και όσα χρόνια θυμάμαι τον εαυτό μου στη δημοσιογραφία στα τοπικά δρόμενα. Αυτά λέει.
Δεν έχει αλλάξει να πει κάτι. Όχι, βέβαια. Λέει τα ίδια πράγματα σε πόσους διαφορετικούς ανθρώπους. Τώρα δείξτε στον αέρα. Και δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δείξτε καταστάσεις. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Τα λέει, τα ξαναλέει, τους στέλνει υπόμνημα, τους δείχνει το δρόμο, τους εξηγεί στους σημερινούς, στους προηγούμενους, προπροηγούμενους. Το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας, να το πούμε αυτό, δεν είναι ένας χώρος στο σύνολό του, το οποίο χρησιμοποιείται μόνο από τα παιδιά τους αθλητές ή την ποδοσφαιρική ομάδα. Πρώτα απ' όλα, οι αθλητικοί σύλλογοι που χρησιμοποιούν είναι πάρα πολλοί και τα παιδιά των αθλητικών συλλόγων είναι επίσης εκατοντάδες. Αλλά στο χώρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τα παιδιά του δημοτικού σχολείου, από σχολεία, πηγαίνουν δύο φορές την εβδομάδα στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας και στο κολυμπητήριο και κάνουν μαθήματα. Δηλαδή, εδώ έχουμε να κάνουμε με το μοναδικό αθλητικό κέντρο της Κέρκυρας, το οποίο δεν έχει ζεστό νερό. Δεν έχει ζεστό νερό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ο αθλητής, δηλαδή τα παιδιά, ο Νίκος, τα πεθαίνει. Τον έχω ζήσει. Ναι, τα πεθαίνει. Τα βάζει και καλοκαίρι, σκέψου. Ένας γύρος, δύο γύρος, 50, φωνάζει, κάνει κτλ. Αυτό το παιδί μετά, όπως μου λέγει ο Σπύρος ο Κοντοσόρος, μπορεί και να, θα το πω έτσι ομά, να κατουρίσει κοκακόλα. Μαύρο δηλαδή. Έχουν διαλυθεί λίπη, έλαια, τα πάντα όλα μέσα. Η ανάτασή του είναι το ζεστό μπάνιο στην πραγματικότητα. Αυτό το παιδί έχει θεραπευτική σημασία. Δεν υπάρχει, Σπύρο μου κύριε Δυνιάδη, δεν υπάρχει. Μα είναι δυνατόν. Μα δεν υπάρχει τίποτα. Τι κουβεντιάζουμε τώρα. Μα δεν υπάρχει ζεστό νερό, δεν υπάρχει τίποτα. Μα να σας πω κάτι. Έγιναν αυτά τα αθλητικά έργα το 1980. Έτσι, εκεί τελειώσαμε. Ήρθε μετά ο Γενικός Γραμματέας ο κύριος Κουλούρης. Γίναμε. Κίμωνας. Ακριβώς. Γίναμε παγκοσμίως ρεζίλοι, γιατί αθλητής από την Κέρκυρα με Έλληνα προπονητή έκανε παγκόσμιο ρεκόρ και πηγαίναμε στο γκολφ για προετοιμασία. Και γίναμε, και αυτομάτως έγινε το ταρτάκι. Ο Τσιμίνος. Για τον Αρσένη τον Τσιμίνο που έκανε παγκόσμιο ρεκόρ. Παγκόσμιο ρεκόρ. Ναι. Τον θυμάμαι. Φτιάχνονται πράγματα πολύ καλά πραγματικά την περίοδο 82-83 μέχρι και το 88-89. Κάναμε διεθνή αγώνα μεταξύ των ομάδων Εθνικής Ελλάδος και Ιταλίας. Πήραμε τα συγχαρητήρια από την UEFA, παρακαλώ, επί εποχής προεδρίας του Μακαρίτη του Σταύρου του Σαββανή, που ήταν πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Yeah. Κάναμε διεθνείς αγώνες, ο Σπύρος θα θυμάται. Κάναμε πανελλήνιο πρωτάθλημα ενόπλων δυνάμεων με τους καλύτερους αθλητές στην Ελλάδα. Μπράβο, ναι. Ακριβώς. Το θυμάμαι. Και από το 90-93 και μετά πήραμε την Κατιούσα. Γίνανε κάποιες παρεμβάσεις επί νομαρχίας του κυρίου Παγκράτη, δηλαδή ανακατασκευάστηκε το Ταρτάν που είναι μέχρι σήμερα. Ο Χλεοτάπηδας έγινε το γυμναστήριο στην πόλη του Δήμου που το χειρίζεται ο Κερκυραϊκός. Έκτοτε ακολουθούμε την Κατιούσα. Πήρανε το πρόγραμμα Αθήνα 2004. Είχαν πει με τα Βαΐων και Κλάδων ότι θα κάνουνε. Επήγε ο προϋπολογισμός των Ολυμπιακών Αγώνων από 6 δις, πήγε στα 13-14. Και όταν τους είπα στους τότε βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος του ΠΑΣΟΚ ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, με πυροβόλησα. Με την έννοια ότι κινδυνολογώ. Και τους είπα, έτσι και έτσι, και όπως δεν έγινε. Δεν έγινε πρώτο και κύρια, γιατί δεν είχαμε, όπως είπε και ο κύριος Ζηνιάδης, δεν είχαμε οικονομοτεχνικές μελέτες. Όταν δεν έχει οικονομοτεχνική μελέτη, δεν σου δίνει χρήματα το κράτος. Ναι. Σου λέει, φτιάξε οικονομοτεχνική μελέτη. Ναι, αλλά εδώ ένα εθνικό αθλητικό κέντρο Κέρκυρας, το οποίο ανήκει στο κράτος, την οικονομοτεχνική μελέτη, δεν μπορεί να την κάνει ο Δήμος, ούτε η περιφέρεια. Πρέπει να την κάνει το κράτος, η Γενική Γραμματεία. Και τη Γενική Γραμματεία ή τον Υφυπουργό, ποιος τους ελέγχει, Νίκο μου? Οι βουλευτές και η τοπική κοινωνία. Ακριβώς. Τους κηρύσσει persona non grata. Παίρνει το αυτοκίνητο μια κυρκυριακή αντιπροσωπεία να πάει στην Αθήνα μαζί με τα παιδιά, τους σπουδαίους αθλητές, να τους κάνει το βίο αβίωτο. Δεν το κάνει. Κάνει δημόσια σχέση. Κύριε Μόσχο, αν γνωρίζετε, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έχει μια μελέτη στατικής επάρκειας που έχει ολοκληρώσει και κρίνεται κατ' εδαφιστέ μεγάλη κερκίδα. Το διαβάζω στην ενημέρωση. Σωστά. Μετά το διάλειμμα. Απαντήστε το μετά το διάλειμμα. Έχουμε πολλά ακριβώς να πούμε και ήθελα να πάω και σε αυτό που είπατε. Είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό που ρωτάει. Ότι η Γενική Γραμματεία, τώρα Σπύρο, δεν έχει υπηρεσίες για να φτιάχνουν οικονομοτεχνικές μελέτες. Να κάνει προγραμματική σύμβαση. Μπράβο. Να κάνει προγραμματική σύμβαση. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν
Έχουμε 6 μήνες να κάνουμε μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ της περιφέρειας ή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ή της Διοίκησης του Αθλητικού Κέντρου για να κάνουμε το στέγαστρο. Υπάρχει ανάθεση οικονομοτεχνικής μελέτης και δεν μπορούν να συντάξουν 5 γραμμές για να παραδώσει ο άνθρωπος την οικονομοτεχνική μελέτη για να διπλωματίσουν το έργο. Μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα. Ευχαριστώ. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Διότι αυτή η συζήτηση που κάνουμε απόψε το βράδυ με τον Νίκο Μόσχο, την έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές. Θα μπορούσαμε να μην την κάνουμε απόψε. Να βάλουμε μία αντίστοιχη προηγούμενων ετών, που δεν θα λέγαμε τίποτα διαφορετικό. Δεν αλλάζει κάτι. Και κατά τα άλλα, φταίγαν οι προηγούμενοι. Φταίμε όλοι. Φταίμε όλοι. Μα τι σημαίνει φταίμε όλοι. Συγγνώμη, είσαι παρόντες, πάντοτε λένε 3,5 χρόνια κυβέρνηση. Δηλαδή, 3,5 χρόνια κυβέρνηση σε ένα χώρο δική σου αποκλειστική ευθύνη εδώ. Δεν είναι ευθύνη του Δήμου Κερκυραίων ή της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων. Είναι του εθνικού, είναι το εθνικό στάδιο, δηλαδή είναι ένας χώρος ευθύνης. Έρχεται ο αρμόδιος υπουργός, ο οποίος Αβγενάκης, παρακαλώ πολύ, τον εκράτησε ο Μητσοτάκης, σε σύγκρουση ακόμη και με μεγάλους επιχειρηματίες που στηρίζαν την παράταξη. Θυμίζω, ωραία, Μαρινάκη, μπράβο. Επομένως είναι ένας άνθρωπος του στενού κομματικού πυρήνα και του πρωθυπουργικού πυρήνα. Και δίνεις υποσχέσεις και δεν κάνεις απολύτως τίποτε. Και αυτό το πράγμα περνάει αβρόχης ποσή στην τοπική κοινωνία. Πρόσεξε, συγγνώμη. Το ένα σκέλος είναι αυτό, αλλά το άλλο είναι το εξής. Έχει μια διοίκηση στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο. Ναι. Όταν λοιπόν η διοίκηση δεν διεκδικεί, κύριε Μόσχο, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Όπως ακριβώς τα λέω. Δεν λέει, εγώ θέλω τόσα χρήματα και δεν θα τα πάρουν όλα, ας πάρουν τα μισά. Και απαντάει η Γενική Γραμματεία ότι δεν σας δίνουμε τίποτα. Και δεν παρετούνται όλοι. Έτσι, μπράβο. Όλοι. Όλοι. Για να πάνε οι επόμενοι και να ξαναπαρετηθούν και να καταλάβουν ότι επιτέλους εδώ δεν παίζουμε. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Κανένας Αβγενάκης δεν θα μας ακούσει. Ποιος έχει κεντρικό, συντονιστικό και πολιτικό ρόλο? Έχει αυτό το κόμμα Νομαρχιακή Επιτροπή? Έχει. Έχει παράγοντες και παραγοντίσκους που γυρίζουν από εδώ και από εκεί και πάνε και φοράνε. Εγώ θέλω να δω τώρα τα παιδιά τα οποία είναι τα ταλεντάκια που είναι, που συζητούσαμε πριν. Αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν ένα λαμπρό μέλλον και θα φέρουν διακρίσεις. Μην διανοηθεί να πάει κανένας από αυτούς δίπλα να φωτογραφηθεί όταν θα έρθουν τα μετάλλια. Το θέμα είναι ότι πρέπει με τα προβλήματα που υπάρχουν τώρα, γιατί από ό,τι ξέρω έχουν δοθεί επανειλημμένως παρατάσεις. Έχουμε αγώνες μπροστά μας, θα γίνουν. Πιστεύω ότι οι αγώνες θα γίνουν. Πιστεύω και πρέπει να γίνουν, γιατί σακατεύουν στην κυριολεξία τα παιδιά. Όχι αθλητικά. Εδώ... Συγγνώμη, Σπύρο, τι είπες. Χωρίς το νερό. Χωρίς αποδυτήρια. Με συγχωρείτε. Έχετε καταλάβει τι γίνεται εκεί κάτω? Για ζεστό νερό μιλάμε. Έχετε καταλάβει? Σας παρακαλώ. Ένας άνθρωπος ο οποίος δίνει αγώνα. Οι συνεργάτες σας είναι καθημερινά εκεί πέρα. Για ζεστό νερό μιλάμε. Ναι. Για νερό, ζεστό μιλάμε νερό μιλάμε. Μιλάμε για καμένη γη. Είπε η Ρώμος πριν για διαλυμένο ταρτάν. Για το χειμώνα κάνουμε προπόνηση μέσα στη βροχή. Για ανυπαρξία αθλητικών οργάνων. Νίκο, κάτι πιο σοβαρό. Έκαμε ρεπορτάζ ο Γιώργος Κατσαίδης στην Ενημέρωση. Φυσικά. Και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Συναντήθηκε και με τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού ο κύριος Κατσαίδης. Λένε λοιπόν ότι αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται παλιά μεγάλη εξέδρα έχει ζητήματα στατικότητας. Πάει και αυτό. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Πάνε παιδιά, πάνε γονείς. Δεν πάνε. Είναι σε χρήση. Είναι. Και δεν είναι σε χρήση μόνο στις κερκίδες. Είναι και η χώρια από κάτω. Όταν βρέχει, έχουμε την Άρση Βαρών. Έχουμε το γυμναστήριο του Στίβου. Μία αίθουσα μικρή εκεί πέρα που είναι και είναι και τα ποδητήρια. Τα οποία βέβαια. Εμείς, Σπύρο μου, εμείς τι κάνουμε τώρα τα τελευταία χρόνια? Κατεβαίνουμε εμείς από το αυτοκίνητο, κατεβαίνουν και τα παιδιά, μπαίνουν στον ταρτάν, γυμνάζονται και φεύγουμε. Έτσι. Δεν έχουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό για να γυμναστούν αυτά τα παιδιά. Ξεφτύλα. Ξεφτύλα. Ντρέπομαι. Ξεφτύλα. Ντρέπομαι. Σας μιλάω ειλικρινά. Τι να κάνουμε όμως? Εγώ ντρέπομαι. Πήγατε να πείτε και σας διακόψαμε με τις παρατάσεις που έχουν δοθεί. Ναι. Και που τώρα δεν ξέρω αν θα δοθεί και άλλη παράταση. Ναι. Για πείτε μας ακριβώς. Λοιπόν, ο προβληματισμός αυτών που ελέγχουν τη λειτουργία είναι η εξής. Μου λέει, κύριε Μόσχο, έχουμε δώσει τόσες παρατάσεις. Πέστε μου, έχουν κάνει τίποτα? Υπάρχει κανένα σχέδιο? Υπάρχει καμία βελτίωση να πούμε ότι ναι, μεν προχωράνε και κάνουν κάποιες βελτιώσεις? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Δεν είναι να πει, είναι ανυπαρξία. Αυτό τι σημαίνει, αν δεν δοθεί παράταση, επί τη ουσία τι σημαίνει, κύριε Μόνο. Εμεί θα κάνουμε προσπάθεια, αν θέλουν να κλείσουν την κερκίδα, να την κλείσουν. Όπω γυμναζόμαστε μέχρι τώρα, δεν θα κάνουμε χρήση των αποδητηρίων και όλων των υπολείπων χώρων. Θα μπαίνουμε από το πορτόνι από τη μεριά. Αυτό θα είναι τώρα. Το ετοιμά μα. Να μπαίνουμε από εκεί, να βγαίνουμε από εκεί. Χωρίς κανένα κίνδυνο. Δεν κινδυνεύουν τα παιδιά ναι. από τη μεγάλη κερκίδα. Και να ξέρετε ότι ιστορικά αυτή η κερκίδα έχει γίνει σε τρεις φάσεις. Το μεσαίο κομμάτι, το κομμάτι νομίζω προς το Βρετάνια και τελευταίο έγινε το κομμάτι προς το αεροδρόμιο. Είναι ξεχωριστά κομμάτια. Όμως δεν το αρχικό όμως είναι με άμμο θαλάσσης. Διότι και εγώ θυμάμαι στο γυμναστήριο του Στίβου τα σίδερα αποσαθρωμένα. Ναι. Μα δεν διαφωνούμε με την ασπρίσανη κροτάφη μου όμως. Με την απόφαση των τεχνικών. Ασπρίσανη κροτάφη μου. Πόσα χρόνια ναι. ζητάμε αυτό το πραγματικό. Άρα λοιπόν, ταρτάν δεν έχουμε. Εμείς έχουμε κάνει. Εμείς έχουμε κάνει ένα σχεδιασμό. Σας το είπα πριν. Ναι. Το 2019-26 έκτου πριν από τις εκλογές. Κάναμε ένα υπόμνημα σαν ΣΕΓΑΣ με φροντίδα δικιά μου και τους είπαμε τι δεν έγινα στο διάστημα αυτό λόγω μνημονίου, λόγω. Και στην υπόλοιπη Ελλάδα είχαμε μνημόνια, κύριε Μόνο. Ξέρετε συμφωνώ. Καλύτερα από μένα ότι συμφωνώ έγιναν απολύτως. Πράγματα. Παραξηγήθηκα λοιπόν τώρα το παραξηγήθηκα και τους εξήγησα ότι αυτό το έγραψα, το αναφέραμε, για να εσείς που κυβερνήσατε, εάν ξανακυβερνήσετε, να δείτε τι δεν κάνατε για να κάνετε. Εσείς δε που θα έλθετε, να ξέρετε τι δεν έκαναν οι προηγούμενοι και να βάλετε ένα πρόγραμμα. Διότι είμαστε, δεν υπάρχει στην υπόλοιπη Ελλάδα αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αμέσως λοιπόν, με το που ανέλαβαν, έστειλαμε υπόμνημα προς την κυρία Κράτσα, προς τον κύριο Γκίκα και στους άλλους τους βουλευτές βέβαια για ενημέρωση και είπαμε κάποια πράγματα. Ποια είναι τα πράγματα αυτά? Σκέπαστρο, αθλητικό υλικό, ανακατασκευή του Ταρτάν. Ανακατασκευή με κάποιο τρόπο το οποίο δεν χρειάζεται πάρα πολλά χρήματα. Ευπρεπισμός του γύρου χώρου από την περίφραξη που είναι ένας χώρος, Σπύρο μου, από το 1965 που θυμάμαι εγώ, το χειμώνα, το καλοκαίρι σκοτώσαμε τρία φίδια και το χειμώνα είμαστε μέσα στις λάσπες και μέσα στην κακομοιριά. Έτσι. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Ένα, δύο μηδενικά. Απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Έχουμε τώρα το τελευταίο διάστημα, πρέπει να πω και να ευχαριστήσω. Τη συμπαράσταση του Πολιτιστικού Συλλόγου του Άλσου και τον κύριο Βέλγη, ειδικά. Είχαμε συνάντηση προχθές με την κυρία Κράτσα. Εγώ θέλω να πω ότι επανειλημμένως μπαίνω, βγαίνω στο γραφείο του κυρίου Ζορμπά έτσι, και τον ευχαριστώ τουλάχιστον που με δέχεται. Τον άκουσα που βγήκε εδώ και είπε ότι ναι. έχει δίκιο στο 80% αυτό που λες. Μα δεν είναι, δηλαδή μα δεν σου έκανε κόντρα αλλά, η περιφέρεια. Αλλά, όχι, όχι δεν, μα δεν είναι το θέμα. Το θέμα, η διαφορά η δικιά μας είναι που είμαστε πρακτικοί. Γιατί όταν παίρνει ένα παιδάκι για να, με αυτή την επίδοση που είναι 12-13 χρονών και τον φτάνει στα 17-18, μεσολαφεί ένα διάστημα με κάποιο σχεδιασμό, με κάποιο προγραμματισμό. Τους ρώτησα λοιπόν και μας ρώτησε και ο φίλος μου Παντελής από τα Γιάννενα. Έχει η Επιτροπή Διοίκησης κάποιο, με βάση τα αιτήματά σας, κάποιο προγραμματισμό, συγγνώμη, προϋπολογισμό. Κάποιο προϋπολογισμό που να λέει φέτος έχω βάλει στόχο να κάνω. Το στέγαστρο, το ταρτάν και να αγοράσω και αθλητικό υλικό. Λέει ο Νίκος ο Πέρος, γιατί μου στέλνει ένα μήνυμα, ότι το 2010 έγινε ένα συνέδριο και υπάρχουν τα αποτελέσματα ακριβώς. και τα συμπεράσματα ακριβώς. για τις αναγκαιότητες των αθλητικών υποδομών. Ιεραρχημένες. Είναι επίκαιρος οπότε έτσι. Ιεραρχημένες. Τώρα πήγαινε Νίκο μου να χορέψει αύριο. Μην είναι ρομαντικός. Εδώ τα φανάρια στο ληστό λέει είναι των ιδιοκτητών. Δηλαδή να τους πρικίσουμε κιόλας με τα φανάρια που τα έχει φτιάξει ο κυριαρχικός λαός. Και τα έχει πληρώσει ο Κερκυριακός λαός κατά επανάληψη. Τι συζητάμε τώρα. Εγώ θλίβομαι το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία. Ο Κερκυριακός γυμναστικός δεν είχε πάρει Νίκο μου και Θεός χωρέστον, δεν το θυμήθηκε κανένας. Δηλαδή, ο Ράλης που έμεινε στην ιστορία για το ΟΥ, ως βουλευτής Κέρκυρας, προσπάθησε να κάνει πράγματα τα οποία τα είχε αναγκαία η τοπική κοινωνία. Στάθηκε δίπλα στον Κερκυριακό Γυμναστικό. Φυσικά, για την αγορά αυτού του ωραίου οικοπαίδου. Ναι, για την παραχώρηση. Όχι αγορά, για την παραχώρηση. Για την παραχώρηση. Και έδωσε ακόμη και χρήματα καλύτερα. Για να τον παζώσουμε τον χώρο αυτό και τα υπόλοιπα. Μπράβο. Έφτιαξε το παράρτημα τη Εθνική Πινακοθήκη. Τον εγγράψανε όλοι στα παλιά του παπούτσια, δεν τον θυμήθηκαν κιόλα που η επέτειο. Εγώ μέχρι την τελευταία χρονιά, Σπύρο, που πέθανε ο Γιώργος Ράλης, είχα αλληλογραφία. Μου έστειλε ευχές η γιορτή μου, ευχές η γιορτή. Λέω κάποια πράγματα. Τα ξέραμε. Τα ξέρουμε.
Και από εκεί και πέρα τι συζητάμε. Δεν υπάρχει σχεδιασμός, δεν έχει υπάρχει προγραμματισμός, δεν υπάρχει η δυναμική της μεσολάβησης στη Γενική Γραμματεία για να εφαρμοστούν αυτά τα πράγματα. Κύριε δεν Μόσχο, γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Εσείς επειδή γνωρίζετε τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα, το χάλι που έχουμε σε αυτό το νησί, στις αθλητικές υποδομές, το έχετε συναντήσει κάπου αλλού? Όχι, όχι, όχι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Εκεί είναι το μοναδικό. Δεν είναι ντροπή. Είναι το μοναδικό. Η βοήθεια που έχουν στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι απίστευτη. Λογικό δεν είναι. Δηλαδή εμείς τώρα θα γίνουν, έχουμε τον καλύτερο αθλητή K16, κάτω των 16 ετών, τον Μουχλιανίδη τον Ορέστη, σε όλη την Ελλάδα. Την πηγή του Λυκεία που είναι δεύτερη. Έχουμε κορίτσι στο άλμα επικοντό, το οποίο είναι η καλύτερη στην Ελλάδα, την έχει ο Μάκης ο Τζίλιος. Έχει τη Μελίνα τη Ζάραγκα ο Παύλος που έχει την καλύτερη επίδοση και προσπαθεί να πιάσει το όριο για το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Έχουμε μία φουρνιά από γύρω στα 15 παιδιά, τα οποία κολλάμε τη βαλβίδα του επικοντό με κόλλες, γιατί μπαίνουν τα κοντάρια μέσα στη σάπια βαλβίδα και σπάνε. Δεν έχουμε εμπόδια να κάνουμε τους αγώνες, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Εσάπια. Δεν υπάρχει, όχι, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Δεν γίνεται αυτό πουθενά. Και σας λέω, εσάπια, 150.000 ευρώ η κάθε περιφέρεια πήρε τώρα, η Πύρου και η Θεσσαλίας, πήρε αυτά και έδωσε στους αθλητικούς χώρους και πήρε τα παλιά και τα έδωσε στους συλλόγους. Και κάθονται εμένα τώρα, σε εσάς, και λένε, γιατί δεν... Ακούστε με σας παρακαλώ. Και μου λέει εμένα τώρα, να μην το φωτογραφίσω, γιατί δεν σας δίνει η όργανα ο ΣΕΓΑΣ. Έχετε καταλάβει τι είναι ο ΣΕΓΑΣ και τι είσαστε εσείς, του λέω. Έχετε καταλάβει? Αν δεν έχετε καταλάβει, να σου ξαναπώ. Μήπως ήθελε να κάνει την εργολαβία αυτός? Όχι, 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 όχι. Επήγε να καλύψει πολιτικά την ανυπαρξία. Ξέρω ότι. Τώρα αυτά, Σπύρο, τα ξέρετε εσείς καλύτερα. Ξέρω εγώ καταλαβαίνω πολύ. Ακούστε να σας πω κάτι. Πολλές φορές, ξέρεις Νίκο μου, υπάρχουν πράγματα που τα έχεις ως αίσθηση λόγω ενδείξεων και δεν έχεις αποδείξει, γι' αυτό δεν λες ονοματεπώνυμα και δεν εκθέτεις υπολήψεις. Αλλά το γεγονός ως γεγονός της κακιάς αθλητικής υποδομής παραμένει ακμαίο. Και παραμένει ακμαίο ένα πράγμα, ότι έχει έρθει στην Κέρκυρα ο αρμόδιος υπουργός μια συγκεκριμένη κυβέρνηση που ονομάζεται κυβέρνηση αξίων, αρίστων, έκαμε ολόκληρο σχέδιο, νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος, και εδώ μιλάμε πια για αέρα κουβέντα και μου έρχεται συνεχώς η λέξη πα-ιες. Το καταλαβαίνεις, γιατί συζητάμε? Το καταλαβαίνω απόλυτα. Δηλαδή αυτά τα παιδιά, οι αθλητές σου, οι αθλητές των άλλων προπονητών, των άλλων συλλόγων, είναι όχι πρωταθλητές Ελλάδος, είναι πρωταθλητές κόσμου, διότι προπονούνται κάτω από αθλειότατες συνθήκες. Ανύπαρκτες. Πολύ μακράν δηλαδή των συνδικών που προπονούνται σε άλλες περιοχές της χώρας. Δηλαδή αυτά τα παιδιά δεν είναι ήρωες. Τίτλος, δεν, μάλλον δεν είναι πρωταθλητές, είναι και ήρωες. Τίτλος του εγγράφου μου το 2019, ναι, που παρεξηγήθηκα. Τραγικές συνθήκες άθλησης των αθλητών-αθλητριών του Στίβου στην Κέρκυρα. Διαχρονική αναλγησία και αδιαφορία των πολιτικών και θεσμικών εκπροσώπων της Κέρκυρας. Τι ημερομηνία είναι? Η ημερομηνία 26/6/19. Ξαναστείλτε το τώρα. Έχω, τα βλέπετε όλα αυτά εδώ πέρα? Ξαναστείλτε το όπως είναι. Όπως είναι, αλλάξετε την ημερομηνία, ξαναστείλτε το. Λοιπόν, δεν θα βγάλουμε ακριβώς. Αυτό που ακούω είναι, τα στείλαμε και περιμένουμε. Και τους λέω, πού τα στείλατε? Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Δώστε μου να πάρω τηλέφωνο εγώ. Όχι, παίρνω. Την ταινία του Διαμαντόπουλου. Ακούστε με, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Το μάθε, παιδί μου, γράμματα. Ναι, πώς, βεβαίως. Θυμάσαι τα διδακτορικά που κατέληξα. Ακούστε με, σας παρακαλώ, και τελειώνω. Λοιπόν, όχι, να πάρουμε εμείς. Με το που παίρνουμε εμείς τηλέφωνο στη Γενική Γραμματεία, μου λένε, πάτε καλά εκεί στην Κέρκυρα. Πήραν τηλέφωνο από την περιφέρεια. Εμείς θα κάνουμε την προγραμματική σύμβαση. Εσείς θα την κάνετε. Θα τη στείλετε και αύριο θα την υπογράψουμε. Σήμερα την υπογράψουμε και αύριο θα σα στείλουμε. Λοιπόν. Και έχουμε 6 μήνες τώρα και δεν μπορούμε να κάνουμε 5 γραμμές προγραμματική σύμβαση. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε εμείς και ελπίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να περνάτε λίγο, μα έχετε καταλήψει από το στάδιο. Να άρχισε να τρέχετε λίγο στο στάδιο. Στο γρασίδι για να μαλακώσει το έντοντά σα. Όχι, όχι, πηγαίνω στο. Δεν ενδείκεται προπονητικά, επειδή κάποτε με συμβούλευε προπονητικά. Τώρα δεν με συμβουλεύεσαι. Έχει άλλο προπονητή, δεν πειράζει. Η προπονήτρια, δεν το ξέρεις. Αυτά. Εντάξει. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.